Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. βέβαια πρέπει να πω ότι την, τον όρο ablation είναι σίγουρο θα το χρησιμοποιήσω πολύ λιγότερο από ότι το χρησιμοποιήσει ο κύριος Σίσκος στην ωραία του εισήγηση. Και όπως παρατήρησε έτσι και πολύ εύστοχα και ο κύριος Σταυρόπουλος λέει εμείς όταν κάνουμε ablation προσπαθούμε να μην έχουμε ένα φόβο μην τυχόν και προκαλέσουμε καμιά βλάβη και στα στεφανιά. Βλέπω εσείς ε, πολύ επιθετικά κάνετε ablation μέσα στα στεφανιά είναι μια εξέλιξη και αυτή. Ε, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή, ιδιαίτερα τον πρόεδρο και φίλο τον κύριο Ζαρίφη, τον Γιάννη τον Ζαρίφη, Ούτω ή για την τιμητική τη πρόσκληση. Η ΚΕΒΕ ούτω ή άλλω αποτελεί για μένα ένα κομμάτι τη ε, καρδιολογικής καρδιολογική μου ζωή και καριέρα, αφού χρημάτισα για αρκετά χρόνια μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι αποτελεί ιδιαίτερη χαρά κάθε φορά που προσκαλούμε να συμμετέχω στο συνέδριό της. Τώρα, αν με ρωτούσε κάποιος ποια είναι, τι θα ήθελες, τι θα μπορούσε να προτάξει σαν τα πιο σημαντικά σημεία σε ένα ablation, σε μια ηλεκτροφυσιολογική μελέτη, ιδιαίτερα σε μια σύνθετη ταχυκαρδία, όπως είναι οι κοιλιακές ταχυκαρδίες, θα σας έλεγα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η δυνατότητα που μου δίνουν οι καθετήρες να κάνουν μια λεπτομερή χαρτογράφηση του υποστρώματος. Και το δεύτερο βέβαια να υπάρχει ένα πολύ καλό ηλεκτροφυσιολογικό background από αυτό το οποίο το κάνει, δηλαδή να καταλαβαίνει τι είναι αυτό το οποίο κάνει. Θα έβαζα τρίτο και σε μεγάλη απόσταση καταϊδρωμένο την ικανότητα στα χέρια να κάνει τον καυτηριασμό, που θεωρώ ότι είναι λιγότερο σημαντικά από τα πρώτα δύο τα οποία σας προανέφερα. Γι' αυτό και ξεκινάω την εισήγησή μου παραθέτοντας αυτούς τους καθετήρες του οποίους βλέπετε, τους πολυπολικούς αυτούς τους καθετήρες με τα πολύ στενά ε, ε, στενά διαστήματα μεταξύ των καθητήρων αυτών που μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να κάνουμε μια πολύ λεπτομερή χαρτογράφηση του υποστρώματος, να καταγράψουμε ηλεκτρογράμματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά στο να καταλάβουμε τους μηχανισμούς των ταχυκαρδιών, των κοιλιακών ταχυκαρδιών και που σίγουρα άλλαξαν το τοπίο σε σχέση και με τα προηγούμενα χρόνια όπου αυτή τη χαρτογράφηση την κάναμε ε, κυρίως με τον καθετήρα του ablation με τα, που είχε ένα tip ε, με 4 χιλιοστά και με ένα space 2 χιλιοστά. Ε, τους βλέπετε αυτούς τους καθετήρες, είναι μία ε, πρόοδος μεγάλη και γι' αυτό το δείχνω, γιατί έχει αλλάξει την ιστορία του ablation της κοινιακής ταχυκαρδίας και ίσως θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας όταν συγκρίνουμε με τις μελέτες που, του παρελθόντος όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα του ablation στις κοιλιακές ταχυκαρδίες, ιδιαίτερα στις δομικές και στην οποία θα, θα επικεντρωθώ σε αυτή την εισήγησή μου. Επίση, επίσης, αυτοί οι πολυπολικοί καθετήρες, στους οποίους βλέπετε εδώ, μας δίνουν τη δυνατότητα να, να κάνουμε καλύτερη καταγραφή ηλεκτρογραμμάτων όσον αφορά και σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο στο γύρω-γύρω διάστημα. Οι καθετήρες που χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα κατέγραφαν τα ηλεκτρογράμματα σε δύο κατευθύνσεις. Στην κάθετη, που μάλιστα ε, δεν μπορούσε να καταγράψει και το, καρδιογρα... το ηλεκτρόγραμμα και στην παράλληλη. Αυτοί οι καθετήρες Πολλοί από αυτού έχουν αυτή τη δυνατότητα τη omnipolar χαρτογράφηση, όπως λέμε, όπου δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει μια σφαιρική καταγραφή των ενδοκαρδιακών ηλεκτρογραμμάτων. Και έτσι, όπω βλέπετε εδώ στο παράδειγμα, ενώ με τον διπολικό καθετήρα δεν καταγράφουμε στο συγκεκριμένο κανάλι κανένα ηλεκτρόγραμμα, στο ίδιο κανάλι χρησιμοποιώντα αυτή την omnipolar τεχνική, καταγράφουμε δυναμικά, τα οποία σίγουρα μας βοηθάνε στην εξερεύνηση του υποστρώματος, το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε. Στις δομικές καρδιοπάθειες, και πιο τυπικό παράδειγμα φυσικά η στεφανία ε, εκεί που στοχεύουμε για να μπορέσουμε να καταλύσουμε αποτελεσματικά τα κυκλώματα, είναι αυτή η, η, αυτή η διάδρομη ζωντανού ιστού που παρεμβάλλεται μεταξύ περιοχών ίνωσης, περιοχών εφράγματος. Αυτή λοιπόν είναι η κριτική ισθμή η οποία ευωδώνουν τα κυκλώματα αυτά επανεισόδου τα οποία έχουμε μπροστά μας και όπως βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά πέρα από αυτό το ένα κύκλωμα επανεισόδου με την συνεχή μαύρη γραμμή, γύρω-γύρω αυτό εδώ το κύκλωμα. Παράλληλα, μέσα στο ίδιο το υπόστρωμα υπάρχουν οι δυνατότητες και για άλλες εξόδους, με τις ε, ε, διακεκομένες γραμμές. Αυτές τις εξόδους προσπαθούμε να καταλύσουμε, για να έχουμε ένα πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα και εκεί είναι και η δυσκολία αυτών των ablation πολλές φορές για να μην σας πω ότι μέσα από την προοδευτική αναδιαμόρφωση της καρδιάς μπορεί να προκύψουν και άλλα κανάλια όπως αυτό το οποίο πα, ε, παρουσιάζεται εδώ με το κόκκινο βέλος, τα οποία και αυτά θα πρέπει να τα συνυπολογίσουμε όταν κάνουμε το ablation της κοιλιακής ταχυκαρδίας σε ένα τέτοιο υπόστρωμα. Και αυτή είναι μια διαφάνεια την οποία την έχω δανειστεί από τον κύριο Σταυρόπουλο, ο οποίος είναι ο άμεσος συνεργάτης μου και πολλά από αυτά τα οποία θα σας δείξω δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς και την δική του συμμετοχή. Και βλέπετε αυτό το figure of fate, όπως λέμε, κύκλωμα που ουσιαστικά αποτελεί το, το, το κύριο κύκλωμα σε αυτές τις ταχυκαρδίες και θέλω αυτό που θέλω έτσι να παρατηρήσετε και για τους νεότερους είναι ότι το καρδιογράφημα το οποίο εμείς παίρνουμε το QRS κυρίως διαμορφώνεται από την έξοδο από τη διαδρομή του κυκλώματος όπως βγαίνει από το κύκλωμα αυτό και κάνει αυτό το outer loop όπως λέμε μέχρι την εισαγωγή του απ' έξω διαμορφώνει αυτό το QRS το οποίο βλέπουμε ενώ ο ισθμός που είναι η κριτική περιοχή του κυκλώματος και όπου εκεί στοχεύουμε για να κάνουμε ένα αποτελεσματικό ablation κοιλιακής ταχυκαρδίας βρίσκεται μέσα στην διαστολική περίοδο της, uh, uh, της ταχυκαρδίας την οποία Uh, έχουμε και βλέπετε αυτό το έτσι, πολύ ωραίο σχηματικό uh, παράδειγμα για το πώς είναι στις χρονικές φάσεις του καρδιογραφήματος ο ισμός και πώς διαμορφώνεται το QRS Τώρα, όταν προσεγγίζουμε ένα τέτοιο ασθενή που θέλουμε να κάνουμε ένα ε, uh, uh, κοιλιακής ταχυκαρδίας Κοιτάμε καταρχάς, και το λέω και αυτό πάλι στους νεότερους, το καρδιογράφημα επιφανείας. Το καρδιογράφημα επιφανείας που το λέμε όσο πιο πολύ οριμάζουμε ηλεκτροφυσιολογικά, τόσο πιο πολύ κοιτάμε το καρδιογράφημα, είναι μια ένδειξη ορίμανσης, μας λέει πάρα πολλά πράγματα, μας προσανατολίζει καταρχάς για το πού θα περιηγηθούμε σε αυτό το ablation. Και βέβαια μετά, σαν, σαν στρατηγικές, του ablation έχουμε είτε να κάνουμε τη χαρτογράφηση της ταχυκαρδίας, τη χαρτογράφηση πάνω στη ταχυκαρδία με διάφορες τεχνικές, όπως είναι η τεχνική παράσυσης και η χαρτογράφηση ενεργοποίησης, το entrainment και το activation mapping που βλέπετε εδώ, ή επιφλεβοκόμβου στοχεύοντας στο να αναδείξουμε τις ιδιότητες του υποστρώματος τόσο τις ανατομικές όσο και τις λειτουργικές και με το pace mapping. Ας περιγηθούμε σε αυτά με ένα ε, κλινικό, με ένα παράδειγμα ablation το οποίο είχαμε κάνει πριν από λίγο καιρό, εδώ και με τον κύριο Σταυρόπουλο και την κυρία Αλεξίου. είναι μια δουλειά αυτή η οποία είναι ομαδική δουλειά αυτά τα ablation, δεν είναι one man show. Έχουμε λοιπόν έναν ασθενή 70 χρονών, ο οποίος είναι ένας τυπικός, Στεφανία ως με έμφραγμα, bypass στο παρελθόν, έχει βάλει απεινιδωτή για πρωτογενή πρόληψη γιατί είχε ένα χαμηλό κλάσμα εξόδους 25% και σε εμά εστάλει διότι άρχισε να κάνει κοιλιακές ταχυκαρδίες οι οποίες ήταν βραδίες κοιλιακές ταχυκαρδίες που οδηγούσαν είτε σε πολλαπλά σοκ γιατί προφανώς τα, ATP, τα ATP δεν ήταν αποτελεσματικά, είτε ήταν και κάτω από τη ζώνη που είχαμε βάλει για να ενεργοποιηθεί το μηχάνημα, ενώ ελάμβανε ήδη τη βασική αντιαριθμική θεραπεία, δηλαδή το συνδυασμό βίτα μπλόκερ και αμοιοδαρώνης. Και φυσικά τα φάρμακα της καρδιακής ανεπάρκειας. Και εδώ βλέπετε την, το καρδιογράφημα της κοιλιακής ταχυκαρδίας, όπου Παρατηρούμε από τη V1 ότι έχει μία μορφολογία RBBB. Βλέπετε ότι είναι 120 σφιξ, πολύ χαμηλή δηλαδή ταχυκαρδία, πιθανότατα κάτω από τη ζώνη ενεργοποίηση τη συσκευή. RBBB, άρα προσανατολισόμαστε στην αριστερή α, κοιλία. Με QR στη V1 και, μια, α, και, μια, α, και ένα transition στη V3, που σημαίνει ότι δεν είναι ούτε πολύ κορυφή ούτε πολύ βάση. Άρα, την ένα και ave left, που σημαίνει ότι μάλλον από εκεί φεύγει το ερέθισμα, δηλαδή από το πλάγιο του έχουμε τη αριστερή κοιλία, και με έναν κατώτερο άξονα όπω προκύπτει από τα θετικά 2 και 3 ave foot. Άρα περίπου εδώ που δείχνω, ίσω και λίγο πιο ψηλά, δηλαδή προ θεοπλάγια και στο μέσον θα έλεγα, κάπως έτσι θα το βλέπαμε εμείς σαν καρδιογράφημα, θα προσανατολιζόμασταν. Και βέβαια, οδηγώντα και τις ακολουθώντα και τι οδηγίε, από τη στιγμή που ο ασθενή είχε αυτέ τι υποτροπέ ταχυκαρδία, ενώ ελάμβανε το συνδυασμό αμοιοδαρώνη και β' αναστολέα, πλέον είχαμε μία ένδειξη κατηγορία 1β για να προχωρήσουμε προ ablation. Πώ το προσεγγίζουμε αυτό το πράγμα, όπω σα είπα, πλέον η πρακτική στι περισσότερε των περιπτώσεων είναι το αμπλέσιο να γίνεται off ταχυκάρδια. Και ο λόγο είναι ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτοί οι ασθενεί δεν μπορούν να ανανεχθούν την ταχυκαρδία, είναι αιμοδυναμικά ασταθεί. Άρα κάνουμε αυτή τη δουλειά επί στοχεύοντα να αναδείξουμε την ουλή. Διότι μέσα σε αυτή την ουλή είναι τα κυκλώματα τα οποία σας προανέφερα. Και αυτό το κάνουμε με τη χαρτογράφηση δυναμικού, το λεγόμενο voltage mapping, αλλά παράλληλα να δούμε και πού είναι αυτή η στιγμή που σας προανέφερα και αν είναι δυνατόν να δούμε και την λειτουργική σημασία αυτών των ισθμών, διότι όπως θα πούμε παρακάτω μπορεί να υπάρχουν και διάφοροι ισθμοί, αλλά να, μην, να είναι κατά κάποιο τρόπο by standard σε όλη αυτή την ιστορία. Και εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα πώς κάνουμε την ε, αναζήτηση του υποστρώματος. Ε, είναι απλή ιστορία η λογική είναι ότι τα ζωντανά μυοκαρδιακά κύτταρα παράγουν υψηλό βολτάζ, τα, τα νεκρά μυοκαρδιακά κύτταρα παράγουν χαμηλό βολτάζ και τα ενδιάμεσα έχουν ένα ενδιάμεσο βολτάζ. Τώρα, με βάση τις διάφορες μελέτες που έχουν γίνει σε πειραματόζωα, βρέθηκε ότι τα, το υψηλό βολτάζ είναι πάνω από 1,5 και αυτό το χρωματίζουμε εδώ στο, στην, στο χάρτη αυτών με μοβ, που είναι ένα σύνηθες. Αυτά που είναι νεκρά, κάτω από 0,5 ε, ε, μιλιβόλτ, είναι στην προκειμένη περίπτωση το κόκκινο χρώμα το οποίο βλέπετε, ενώ τα ενδιάμεσα είναι περιοχές οι οποίες είναι ε, μισοζωντανές, αν μου επιτραπεί η έκφραση να πω. Εδώ, ας πούμε, σε αυτή την εικόνα, βλέπετε ότι όλο αυτό είναι κόκκινο, είναι σκάρ και τίθεται το ζήτημα και λέμε τώρα, δηλαδή, εμείς θα, τι θα κάνουμε, θα, περίπ, θα κάνουμε μία κατάλυση όλης αυτής της επιφάνειας. Προσπαθούμε να δούμε ποια κανάλια ζωντανά, ενδεχομένως, υπάρχουν μέσα σε αυτό το σκάρ. Κάνουμε, λοιπόν, ένα de-channeling, λέμε, δηλαδή αλλάζουμε την κλίμακα που ψάχνουμε τα βολτάς και βρίσκουμε ότι και μέσα σε αυτή την περιοχή η Ουλής μπορεί να υπάρχουν κάποιες περιοχές ζωντανέ, όπως εδώ τις βλέπουμε και μπορεί, αν είχαμε κάνει και μία αξονική, αυτό μπορεί να, και στην αξονική να φαίνεται με τις περιοχές εδώ του Ισθμού και αν πει η ταχυκαρδία, πολλές φορές αυτό πραγματικά αντιστοιχεί και στο σημείο του Ισθμού της ταχυκαρδίας, όπου εμείς το βλέπουμε με αυτό που λέμε το την, την, την επι, επιβράδυνση της ταχύτητας αγωγής. Αυτό κάναμε και εμείς στο, στο παράδειγμά μας, στον ασθενή που βλέπαμε, και βλέπετε ότι εδώ όλο αυτό το γκρί, όπου ήταν κόκκινο προηγουμένως, ε, ε, σκεφτείτε ότι τώρα είναι το γκρι, δηλαδή η ουλή ήταν μια ουλή, η οποία είναι πολύ εκτεταμένη σε όλο το πρόσθιο τείχωμα, αντίθετα όπως βλέπετε στο πίστιο τείχομα, όπως δείχνει το ανθρωπάκι από εδώ, υπάρχει μόβα, αλλά είναι ζωντανός συστός, και μέσα σε αυτήν την ε, παρατεταμένη, την, την πολύ μεγάλη ουλή, υπάρχουν κάποιες νησίδες ζωντανού ιστού, γιατί βλέπετε ότι παίρνει ένα χρώμα κόκκινο. Άρα εκεί κάτι ζωντανό υπάρχει. Και ακολουθώντας αυτό το σκάρντι channeling που σας είπα, αλλάζοντας δηλαδή την ε, χαρτογράφηση, ε, τα δυναμικά, βλέπουμε ότι η περιοχή ζωντανού ιστού, που είναι το MOV, μέσα σε αυτή τη μεγάλη έκταση της ουλής είναι λίγο μεγαλύτερη. Άρα λέμε ότι εκεί πιθανόν να υπάρχει ζωντανός ιστός, μπορεί να υπάρχει ισθμός. Στη συνέχεια προσπαθούμε να βρούμε και τη λειτουργική σημασία αυτού του ισθμού και αναζητούμε ηλεκτρογράμματα τα οποία να δείχνουν αυτή την ενδεχόμενη βραδία αγωγή που υπάρχει σε αυτό το ζωντανό ιστό και αυτό αναπαρίσταται από τα λεγόμενα όψιμα δυναμικά, τα late potential, που ουσιαστικά τι εκφράζουν, εκφράζουν μια καθυστερημένη αγωγή, γιατί και εκεί οι ίνες έχουν η ανισότροπη ταχύτητα μέσω των μυοκαρδιακών κυττάρων έχει και αυτή βλαφθεί, αλλά όχι πλήρως. Αυτά λοιπόν τα late potential, τα οποία εδώ βλέπετε ότι μέσα στην περιοχή την κόκκινη που όπως είπαμε είναι ουλή, είναι πολλαπλά, έχει γίνει μια χαρτογράφηση εδώ και μάλιστα δεν είναι μόνο τα late potentials, υπάρχουν και κάποια άλλα potentials τα οποία γενικά εμείς τα ονομάζουμε λάβα, γενικά καθυστερημένη αγωγή μέσα στο QRS, λίγο μετά το QRS και λίγο πιο καθυστερημένα και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι υπάρχουν και μάλιστα υπάρχουν και ορισμένα σε μία ζώνη μεταξύ του, α, της ουλής και του ζωντανού ιστού. Άρα, εκεί μάλλον υπάρχει ένα ζωντανό ιστός με ένα συστημός με βραδία αγωγή. Το ίδιο έχουμε κάνει και εμείς το παράδειγμά μας εδώ στον ασθενή που συζητούσαμε. Κάναμε αυτό το χάρτη που πλέον είναι χάρτης ενεργοποίησης με ταχύτητα αγωγής και όπου ότι είναι πολύ late, άρα πολύ σημαντικό για μας έχει χρώμα MOV, ότι είναι λιγότερο late, έχει κόκκινο, αλλά όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Βλέπετε ότι στην ίδια περιοχή, στο, στο πρόσθιο τείχωμα που είχαμε βρει μέσω του de-channeling αυτή την περιοχή, της, α, α, την περιοχή του ζωντανού ιστού, βλέπουμε και την περιοχή με το χάρτη των late potentials. Άρα λέμε ότι συμπίπτει το ένα με το άλλο, μας βοηθάει. Τώρα, Τελευταία, Υπάρχει και εξής, το εξή θέμα. Αυτά τα late potential που βρήκαμε είναι πραγματικά λειτουργικά, παίζουν ρόλο στην ταχυ... ή απλώ είναι εκεί. Δηλαδή, είναι στο κύκλο μα ταχυκαρδία και γίνεται αυτό το λεγόμενο deep mapping. Δηλαδή, θέλουμε να δούμε αν έχει κάποια αγωγή η οποία ε, είναι επιβραδύνουσα, φθήνουσα αγωγή με βηματοδότηση. Να μην πω και σε περισσότερε λεπτομέρειε γιατί βλέπω ότι περνάει και ο χρόνο. Ε, τώρα, ένα άλλο το οποίο κάνουμε είναι και το λεγόμενο ισοχρόνα latest activation mapping βασιζόμενοι στο πώς άγεται το ερέθισμα από το φλεβόκοβο σε φλεβοκοβικό ρυθμό με, ανάλογα με την ταχύτητα, είναι 8 ζώνες ταχύτητας, 8 ζώνες ταχύτητας όπως κατεβαίνει το ερέθισμα και θέλουμε να δούμε σε ποια περιοχή αυτά, ε, επιβραδύνονται και αυτό το βλέπουμε όταν μαζε, μαε, συσσωρεύονται παραπάνω από τρία χρώματα μαζεμένα, όπως βλέπετε εδώ, εκεί δείχνει μία βραδία αγωγή. Το λαμβάνουμε και αυτό υπόψη μας, όπως όλα αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως, και λέμε «Α, εδώ έχουμε έναν ισθυμό που παίζει ρόλο». Στο παράδειγμα μας όμως εδώ, εκεί που με τους καθετήρες κάναμε τη χαρτογράφηση, ξαφνικά μπήκε η ταχυκαρδία, βλέπετε εδώ μία... Ταχυκαρδία, η οποία βέβαια θα παρατηρήσετε ότι έχει άλλη μορφολογία από αυτήν την κλινική και αυτό δεν είναι παράδειγμα γιατί σας έδειξα ότι μπορεί να βγαίνει από διάφορες εξόδους το κύκλωμα της ταχυκαρδίας και εκεί πλέον κάνουμε μία χαρτογράφηση επί της ταχυκαρδίας στοχεύοντας τη διαστορική περίοδο που είναι το κριτικό σημείο και εδώ βάζουμε τέλος πάντων τα χρώματα μας όπου το άσπρο είναι εκεί που αρχίζει το QRS και το ε, MOV ή το μπλε, αν θέλετε, εκεί που γράφουμε τα μεσοδιαστολικά, τα μεσοδιαστολικά δυναμικά. Δηλαδή, όσο πιο late είναι, για να γίνω πιο σαφής, εδώ κατά διάρκεια της ταχυκαρδίας καταγράφουμε αυτά τα μεσοδιαστολικά δυναμικά, τα οποία τα τοποθετούμε χρονικά μέσα στο χάρτη και βλέπουμε ότι εδώ που γίνεται μια συσόρευση χρωμάτων, είναι ο ισμός που επιβραδύνεται η ταχυκαρδία. Είχαμε επομένω την τύχη να μπει και η ταχυκαρδία. Έχουμε επομένω τόσο σε φλεβόκομβο εντοπίσει τον ισθμό, όσο και επί ταχυκαρδία υπάρχει μια σύμπτωση των δύο αυτών πραγμάτων. Άρα, εδώ κάνουμε την κατάλυση που είναι όλοι αυτή οι μπήλες τις οποίες βλέπετε, σταματάει η ταχυκαρδία και στη συνέχεια κάνουμε μια προσπάθεια να ξαναβάλουμε την ταχυκαρδία που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούσε να επανεισαχθεί παρά το πολύ επιθετικό πρωτόκολλο. Ο ασθενής έφυγε καλά, μετά από ένα follow-up 16 μηνών δεν έχει ξανά υποτροπιάσει. Είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό το αποτέλεσμα και είμαστε ακόμη και ευχαριστημένοι γιατί έγινε και με έναν μεθοδικό τρόπο που τόσο ανατομικά όσο και λειτουργικά εντοπίσαμε το, το κύκλωμα. Βέβαια, όπως σας προανέφερα, αυτή είναι μια δουλειά ομαδική εδώ είναι όλοι μου οι συνεργάτε. Φυσικά σε αυτό το σταμπλέισον ο κύριο Σταυρόπλο έχει έναν πολύ προεξάρχοντα ρόλο. Ο κύριο Αδού, βεβαίω, τον οποίο γνωρίζετε κύριος στι συσκευέ. Και οι ειδικευόμενοι και επιστημονικοί συνεργάτε που είναι εξαιρετικά σημαντικοί σε τέτοιε προσπάθειε αντιμετώπιση σύνθετων αριθμιών. Θα κλείσω. Ανανεώνοντα την πρόσκληση για το συνέδριο της κλινικής που επέρχεται στις 17 και 18 Μαΐου στο Ηλέκτρα, θα είναι ένα συνέδριο το οποίο βασίζεται στην ίδια λογική και του περσινού συνέδριου, δηλαδή ένα συνέδριο πάνω σε ε, κλινικά περιστατικά και πιστεύω ότι θα είναι ένα διαδραστικό και πολύ ζωντανό συνέδριο. Σας προσκαλώ όλους. Και μέσα στα, στις εργασίες του συνέδριου θα υπάρχει και ένα workshop Υπερειχογραφία μεταξύ των άλλων, για το οποίο προσκαλώ και όσοι διευθυντέ είναι εδώ να πούν στου του, αλλά και σε όλου να γραφτείτε και να είστε κοντά μα. Σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φραγκάκη, αγαπητέ Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ νομίζω το πιο σημαντικό ήταν αυτό που έδειξε στο τέλο, ότι είναι ομαδική δουλειά, είναι teamwork. Αυτό, όταν κάποιο δείχνει την ομάδα σημαίνει ότι είναι ο πιο καλό ηγέτη. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, να κάνουμε ένα-δύο ερωτήσεις ή να...